Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Να κάνω μια διευκρίνηση εξ αρχής ότι δεν θα μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις γενικά, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος κατά τη γνώμη μας δεν είναι και ενιαίος. Δηλαδή, άλλα συμφέροντα έχει ο Μπακάλης, ο Μανάβης, που είναι μέλη του επιμελητηρίου του δικού σας, και άλλοι ο βιομήχανος, ο Μεγαλέμπορος, ο οποίος είναι στο άλλο επιμελητήριο, το μεγαλύτερο. Επομένως, δεν μπορεί να έχει κάποιος θέση και για τους δύο. Δεν γίνεται. Αλλιώς αντιμετωπίζει ο ένας το ασφαλιστικό, αλλιώς ο άλλος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τον Βερόπουλο να ενισχύει, λέω τώρα τυχαία, για το πώς ανέβηκε ο ΑΕ. Προφανώς καταλαβαίνετε ένα πολύ μικρό ποσοστό στα έξοδά του. Αλλά αυτό τον ταλέπορο, τον μικρομαγαζάτορα, τον ενδιαφέρει. Γιατί άμα έχει εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, τα 450 του είναι πρόβλημα. Επίσης, δεν θα μιλήσουμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά, γιατί και αυτή είναι μια κατηγορία πολύ ευρεία που χωράει τους πάντες μέσα. Εμείς θα πούμε για αυτούς ακριβώς την πλειοψηφία των μελών του δικού σας επιμελητηρίου, που είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε άντε έχουν κανένα δύο εργαζόμενοι και είναι πιθανότατα και πάνω από το 80%. Δεν ξέρω, στοιχεία θα έχει το επιμελητήριό σας, θα τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και αυτοί είναι που πληρώσανε την ύφη και στην οικονομική κρίση. Γιατί το περιβάλλον που σήμερα συζητάμε, το οικονομικό, είναι το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Που σημαίνει πτώση στο εισόδημα, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης, και τα δικά μας τα εισοδήματα και των πελατών μας, των εργαζόμενων κτλ. Αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων κατά συνέπεια, σαν συνέπεια της πτώσης του εισοδήματος, και αρκετά λουκέτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα μετράει περίπου, οι επιχειρήσεις γενικά στην Ελλάδα, κατά 20-25% κάτω τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έχει μια σημασία το ποιος φταίει βέβαια για την οικονομική κρίση, γιατί άμα δεν βρεις τις αιτίες ενός οικονομικού φαινομένου που δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι δηλαδή σαν τις καταιγίδες που έρχονται και φεύγουν, έχει όρους και λόγους που γίνεται, δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα για το τι θα πεις και τι θα προτείνεις. Πάντως, ο σίγουρος που δεν φταίει, αυτός που σίγουρα δεν φταίει, είναι ακριβώς ο μικροεπαγγελματίας που είναι σήμερα το θέμα μας. Και όχι μόνο δεν φταίει για την οικονομική κρίση, αλλά πληρώνει και όλα τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης. Και δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και τις συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα. Και εδώ να είμαστε καθαροί. Με την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης, από τις κυβερνήσεις που γνωρίσαμε, πέρασαν αντιλαϊκά μέτρα δεκαετιών, μέσα σε διάστημα 2, 3, 4 ετών.